Κυρία Βέμβο, απόψε μιλάμε για τη ζωή σας και μιλάμε για τα τραγούδια σας που μπήκαν τόσο πολύ στη ζωή μας. Λοιπόν, θα ήθελα να μου πείτε καταρχήν πώς γράφτηκαν μερικά από αυτά. Ας πούμε τα παιδιά της Ελλάδας παιδιά. Πώς τα θυμάστε? Τα παιδιά της Ελλάδας παιδιά γράφτηκε το 40. Η εποχή του μεγάλου μου έρωτα. Ας πούμε. Τότε ήταν. Τότε φυσικά. Τότε ήταν ο Μακαρίτσος Ιούλ μέστος και έτυχε να παίζει ο Τραϊφόρος εκεί. Βαριετέ το είχαμε κάνει, φυσικά, με πολύ μεγάλη επιτυχία. Και τον παρακάλεσα να μου γράψει ένα πολεμικό τραγούδι απάνω στο τραγούδι «Τη Ζεχρά». Που ήταν δική σας επιτυχία και αυτή. Βεβαίως, δική τώρα. Μου επιτυχία. Ναι. Και μου το έγραψε και μου το έφερε την άλλη μέρα και μου έκανε μεγάλη εντύπωση, διότι ήταν λίγο δύσκολο να γράφετε ένα τραγούδι σε μία νύχτα, σε μία ώρα, σε μία στιγμή. Και μου το διάβασε και όταν ήρθε στο τέλος έλεγε «Αν δερθείτε νικητέ, να μην έρθετε ποτέ». Δεν το βρήκα τόσο καλό. Το τάνει επιτάς. Να πούμε, το βρήκα λίγο σκληρό. Του είπα λοιπόν ότι εγώ, παιδί μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ, αλλά αυτό δεν μ' αρέσει. Πήρα μέσα και σε δευτερόλεπτα ήρθε και μου διαβάζει «Με τις νίκες στα κλαδιά σας προσμένω με παιδιά». Θα είναι ένας ύμνος και θα μείνει. Εγώ θα φύγω από τη ζωή. Το παιδιά της Ελλάδος θα μείνει οπωσδήποτε. Μες στους δρόμους της Βαγδάτης είδαν την κορμοστασιά της και ζηλέψανε. Και μια νύχτα δίχως άστρα μπήκαν στα παλιά τα κάστρα και την κλέψανε. Έτσι το φέρε η τύχη κι η Ζεχρά σε ένα σε ήχη παραδόθηκε. Και γι' αυτό μπρος το φεγγάρι κλαίει κάποιο παλικάρι που προδόθηκε. Ζεχρά, πίστεψε με Ζεχρά, πως πονώ κι υποφέρω, κλαίω και θρύνω. Ζεχρά, με δυο χείλη οχρά, το όνομα σου προφέρω, δε σε λυσμονώ. Μόνο. Γύρω μου όλα είναι νεκρά. Σου το ορκίζομαι, ζεύγω.